Θα σου πω, κοίτα. Έτσι αντιδρά ο σύζυγος μόλις δει το αυτοκίνητό του. Αλλά τώρα η Έλενα Παπαβασιλείου που έχει μάθει τα καλύτερα. Ξέρω να το φτιάχνω. Βελτίωσέ μου μία. Περίμενε, τα ξέρω. Πώ το έκανε έτσι και γιατί. Σταμάτα. Πιέζει εδώ, κοίτα. Ανεβαίνει. Το θες μασάζ και το κάνει. Για δώσε. Απίστευτο. Βάλε και μία δεξιά. Μία δεξιά. Κοίτα εδώ. Ανεβαίνει. Μία δεξιά έκανε. Εδώ θέλω μία. Εδώ. Ναι, δώσε μία. Δώσε. Το έχεις. Περίμενε, το έχω μάθει τώρα. Είναι δικό μου. Ναι, ρε παιδί μου. Έλα. Να το δω. Παιδιά, κοιτάτε το. Όπα. Κοίτα εδώ. Παιδιά, το έμαθα. Το έμαθα. Το βλέπετε. Μπορεί να σάρωσε τα πάντα. Και σχεδόν το έφτιαξα, ρε παιδιά. Σχεδόν. Έκανε δουλειά. Έχει λίγο ακόμα εδώ. Έλα, εδώ, στο έχω φτιάξει. Λίγο θέλει εδώ, λίγο μασαζάκι μου έχει, μου έλεγε ο κύριος Μάνος στο αφεντικό μου για μια μέρα. Έλα. Έλα, τέλεια. Εντάξει, άστο φτάνει, Έλενα. Κάτσε, Έλενα, κάτσε. Καταλαβαίνετε ότι πέρασαν πολύ δύσκολες στιγμές οι άνθρωποι στο φανοπείο το συγκεκριμένο. Έκαναν ό,τι μπορούσαν. Προσπάθησαν να βελτιώσουν τα αυτοκίνητα. Η κυρία Παπαβασιλείου έφτασε με το 12-ποντο, με τον ήχη τσίτα, με το μαλλί φτιαγμένο και το μακιγιάζ και πήγε να μπει στα λάδια, στα σίδερα, στα σφυριά. Κατάλαβες τώρα, τα μπερδέψαμε όλα. Δείτε το ρεπορτάζ. Γι' αυτά είναι. Κατάλαβες. Singing in the rain. Δεν είναι κατάσταση τώρα αυτή. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και μετά εδώ είναι οι άνθρωποι που δεινοπάθησαν μαζί της. Σας τα πούνε όλα. Α! Και να του βαρέσω λίγο από κάτω. Δεν έβαλες καρδιά, ρε Έλενα. Τι έκανες. Η Έλενα Παπαβασιλείου πετάει τα ρούχα της παρουσιάστριας και φοράει τα ρούχα του φαναρτζή. Λοιπόν, μια καρά, εσύ. Θα σε εξυπηρετήσω εγώ. Ωραία, ευχαριστώ. Τι κάνουμε, αυτοκίνητο. Ωραία, τώρα τι κάνουμε. Μήπως πρέπει να το επισκευάσουμε. Φωνάζουμε το αφεντικό. Αφεντικό. Μάνο. Εγώ τόσο γράφησα όμορφα. Θα του κάνουμε μια καλή τιμή. Μια πάρα πολύ καλή τιμή. Λοιπόν, είχες άμεση την περίπτωση. Τα παζάρια για την τιμή αρχίζουν. Ο πελάτης αποδεικνύεται σκληρό καρύδι. Στα 4,5 εκατοστάρια όλα. Πώς είναι πολύ, εγώ θα μου κάνεις έκπτωση. Θα σας κάνουμε και έκπτωση. Πόσο θέλετε να δώσετε. Δεν ξέρω, θα μου πείτε. Το κλείνουμε στα 4. Με 400 ευρώ σας ευχαριστούμε. Με το 1. Με το 2. Ό,τι πείτε, αλλά μου πείτε πότε να το φέρω. Πες μας το όνομά σου να το γράψουμε. Ζαφυρόπουλος Αθανάσης. Και την πινακή. Θέλετε να το γράψετε εσείς. K-48-14. Θα γράψω εγώ. Αχ, είναι ωραία εδώ η δουλειά. Και οι πελάτες σας είναι τόσο ευγενικοί. Θα κάνω όλα μόνοι τους. Λοιπόν, εγώ σκέπτομαι να φύγω. Να το φέρω τη Δευτέρα. Α, καλό ταξίδι, πού θα πάω. Θα μας έρθει και την Τετάρτη να το πάρω. Χάρηκα πολύ που συνεργαστήκαμε. Θα σας αρέσει και το αποτέλεσμα. Κουκλάκι θα γίνει. Θα το περιποιηθούμε. Πιστεύετε όλοι εδώ πέρα που είστε γύρω μου ότι μπορεί μια κοπέλα να επαναφέρει ένα βαθούλο μας στο ένα πισινό φτερό? Ναι! Η Έλενα ξεκινάει το καταστροφικό της έργο. Α! Τώρα όμως, αυτό εδώ που έκανες, θα το επισκευάσεις. Αυτό εδώ, καλά τώρα. Ναι. Αυτό δεν είναι το λίγο. Αυτό. Το πεις στο σύνδελο. Ποιο? Εδώ ρε, σκέφτε. Να το. Τα λάθη διαδέχονται το ένα το άλλο. Όχι, ρε Έλενα, έκανες λάθος, ρε γαμώτη. Όχι με αυτά τα γάντια, ρε εσύ. Αυτά είναι για να προστατεύουν τα χέρια σου από το τριβείο που βάλαμε. Να αλλάξουμε γάντια. Στο μου πείτε. Ωραία, εντάξει, αλλά αυτά είναι εύκολη δουλειά. Θέλω δύσκολο πράγμα. Να μπει σωστά πρέπει. Να μπει σωστά. Μέσα. Αυτό είναι. Καλά, εδώ καλά. Κανονικά πρέπει να φύγει το βαθούλο μα αντί να φύγει το. Αυτό που το λένε εδώ. Ζητάει μια δεύτερη ευκαιρία. Δώστε άλλη μια ευκαιρία. Γεια σα. Να του δώσω μια δυνατή. Δώστε. Το βαθούλο μου είναι ακόμα εκεί. Μια απορία βασανίζει το μυαλό της Έλενας. Πώς το λένε αυτό το εργαλείο? Δεν θέλω να σου το πω. Όχι, θέλω να μάθω. Θα γίνει σούσουρο. Έλα, θέλω να μάθω, πώς το λένε. Θα γίνει σούσουρο. Εγώ θέλω να μάθω, ψάχνει και λέει ο κύριο. Πώς το λένε. Μην επιμένει. Πώς το λένε. Θα γίνει σούσουρο, μην επιμένει. Θέλω να μάθω. Πώς το λένε. Αποκλείεται. Ανθρωπή. Η λέξη από μη. Και οι απορίες συνεχίζονται. Αν το κοπανάω από μέσα, μήπως γίνει κάτι. Με αυτό δεν μπορώ να ανοίξω και την πόρτα.
Ένα βαθούλωμα κάνει δύσκολη τη ζωή της Έλενας. Λίγο πιο μέσα, Έλενα, λίγο πιο μέσα, την έχεις πέρα τη μισή. Oh. Ah. Λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Δύσκολη δουλειά και αυτή. Τα λάθη όμως συνεχίζονται και το αφεντικό βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Πάρω για παράδειγμα αυτό και να του βαρέσω λίγο από κάτω. Γιατί... Πρώτα επαναφέρεις με τη μέθοδο του μασάζ. Συγγνώμη, με τα δάχτυλά μου θα το σκέσω. Όχι, δεν θα κάνεις. Ας πούμε αυτό το μαγικό εργαλείο. Έλα, Έλενα, δώσ' του. Δώσ' του, Έλενα. Δώσ' του λίγο, Έλενα. Ώσπου ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Έλενα, δεν πιστεύω να βάξεις όλη την Ελλάδα. Εδώ μόνο, τοπικά θα βάξεις, έτσι. Άλλο χρώμα είναι όμως. Δεν έβαλες χαρτιά, ρε Έλενα, τι έκανες. Αφού έχει χαρτάνια εδώ, τα πρόσεξα. Έχει χαρτάνια. Ναι, σου είπα να βάλεις εδώ χαρτί, αλλά να βάλουμε και χαρτιά να το σκεπάσουμε. Εδώ δεν έριξε τίποτα. Για να μην αχνήσουμε το υπόλοιπο σακίδιο. Έκανες μικρή γράφη. Μια μάσκα ρε παιδιά, δεν το είχα. Βάψιμο, μπογιές, ώρα για μακιγιάζ. Έλα ρε Έλενα, τι κάνεις, τα μάξι πρέπει να φύγει, η κοπέλα περιμένει το αυτοκίνητό της. Εσύ βάφεσαι. Μα τι κάνεις τώρα, πάρ' το πιστόλι στα χέρια σου για να βάφεις. Αυτό είναι το γυναικείο πιστόλι, γιατί πάρω και τα αντρικό λίγο. Πάει το γαλλικό. Εγώ καλά το είπα ότι έκανε γράφη τη μικρή. Τελικά, το αφεντικό παίρνει την κατάσταση στα χέρια του. Λίγο, ε! Καλά, θα βάψω κι εγώ σε λίγο τον κύριο. Μα, δεν κάνει τη δουλειά της. Αντί να κάνει τη δουλειά της, παίζει από εδώ και από εκεί. Φίλοι το λαμβάνω. Αχ, δεν δούλεψα πάρα πολύ καλά. Το αφεντικό μου. Μανώλης Καρανέος. Και ο Γιώργος κοντά μας. Τα πήγε λίγο καλά. Γυναίκα είναι. Προσπάθησε να κάτι να κάνει. Και δεν μπορείς να με μαλώνεις. Αυτό ήταν το καλύτερο. Έκανα εγώ τα δικά μου και εκείνος μπράβο, μπράβο το κορίτσι, μπράβο. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Μπορούμε τώρα την Έλενα να τη μαλώσουμε. Θέλεις να δούμε τα λάθη μου, θέλεις. Ποιος φαναρτζής δεν θα ήθελε την Έλενα στο μαγαζί του. Και τέτοια δουλειά που έκανε μέσα σε τρεις ώρες. Εδώ που τα λέμε είναι πολύ μέσα δύσκολη η δουλειά σας. Σε μένα μου φαίνονταν εύκολο, λέω εντάξει, κάνουν εκεί, έχουν όλα τα σωστά μηχανήματα. Αλλά τελικά όταν προσπάθησα να τα δοκιμάσω, να τα χρησιμοποιήσω. Καλλιτέχνης, έτσι. Λοιπόν, καλλιτέχνης. Έξω από το φαναρτζίδικο το συγκεκριμένο, έτσι, έξω από το συγκεκριμένο κατάστημα σήμερα. Πάει ο Μιχάλης Αραμπατζόγλου, θα έχουμε ζωντανή σύνδεση σε λίγο. Υπάρχουν δεκάδες πελάτες που περιμένουν την Έλενα. Το ξέρουν ότι λείπει ο επαγγελματίας. Να ρωτήσω τώρα, χωρίς πλάκα, αυτό το μηχάνημα το περίεργο, το ενδιάμεσο. Ναι, ακριβώς, ωραία το λες εσύ. Ναι. Εγώ σοβαρά δεν ξέρω το λένε έτσι, αλλά είπες κάτι που δεν μπορώ να το πιστέψω. Το λένε τώρα όλοι οι μηχανικοί ξέρουν ότι το λένε έτσι. Εντάξει, έχει αυτή την ονομασία. Μην λέμε μακάκας. Ναι, εντάξει. Αλλά έτσι λέγεται. Έτσι λέγεται το εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο επαναφοράς βαθυλωμάτων που κολλάς μια ειδική κόλλα που εντάξει, τη σαμποτάραμε λίγο την Έλενα, λέμε την αλήθεια. Το πείτε. Τη βάλαμε μια κόλλα που κολλάει καλώδια με λίγα λόγια. Δηλαδή, για να επαναφέρει ένα βαθύλωμα. Εντάξει, μη μάθουν και τα πάντα οι γυναίκες. Και κακώς που το λέω τώρα. Και μήχε σε μένα τα κατά-κατά τόση ώρα για χωρίς να μπορεί να βγει. Μήχε σε μένα τα κατά-κατά τόση ώρα χωρίς να μπορεί να ξεκολλήσει. Λίγο είχες πάρει και ένα στυλάκι πολύ καλό. Έτσι. Και πιστεύω ότι τα κατάφερες καλά. Έτσι. Αυτό είναι. Αυτό που ήθελα δηλαδή το έκανες. Και μετά όμως μου δώσατε αυτό εδώ το εργαλείο με το οποίο μετά από πολλή προσπάθεια. Προσπάθησα και κατάφερα τελικά να βγάλω το βαθύλωμα. Κάτι που αλλά θέλεις να δούμε τα λάθη μου ένα-ένα. Για να τα συζητήσουμε και να μου τα εξηγήσεις. Εντάξει, τα λάθη σου είναι, δίνεις καταρχήν το βιβλίο στον πελάτη να γράψει. Αφιέρωση. Τα στοιχεία δικά του. Τι ήθελες, να γράψει αφιέρωση. Αφιέρωση με αγάπη στην Έλενα. Ή το τηλεφωνό του. Από το να τα γράψω αφού όλα μας έπαθε πλάκα, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει η κοπέλα το τηλέφωνό της θα μου δώσει και έτσι και αλλιώς. Του το δίνω έτσι. Του το δίνω έτσι και του λέω εντάξει, γράψε το μόνο σας. Και καθόμουν, ήταν πάρα πολύ καλό. Το έγραψε μόνο του. Και μου είπε και ευχαριστώ. Να το δούμε. Για να δούμε. Πρώτο λάθος εδώ τι έχουμε. Α, το άλλο είναι βεντούζα, είναι το μακακάκι. Τρία. Καλά, καλά. Δεν έκανε καλά. Υπάρχει και άλλη προσπάθεια. Γιατί δεν έγινε. Εντάξει. Δεν έπρεπε να ασχολήσει. Πρώτα ξεκινάμε καλά. Τι να σε δείχνω, σαν για τον πλέφτη. Τι έγινε, εδώ τώρα τι γίνεται. Γεια σας. Εδώ παλεμάει η Έλενα, έχει πάρει το στυλάκι. Να του δώσω μια δυνατή.
Να του δώσει μια δυνατή. Δώστε λίγο, Ελένα. Γνωρίστε, Ελένα. Α, επειδή είσαι παπαλά. Ναι. Ήθελε πιο άγρια. Α, Θεέ μου, τι λάθος έκανε εδώ. Σκάσκα, μα Ελένα. Πάντως μπορώ να πω ότι μέσα σε λίγο χρόνο είναι τόσο έξυπνη που μόλις φύγει από την εκπομπή αυτή, εγώ θα της δώσω σίγουρα τα διπλά. Ναι. Θα την πάρω εγώ στο μαγαζί. Γεια σας, φεύγω. Ό,τι παίρνει τα διπλά, το δηλώνω εντός κάμερα. Άρα τα πήγα πάρα πολύ. Μέσα σε τρεις ώρες έμαθε πάρα πολλά πράγματα. Άρα θα μπορεί μέσα σε ένα μήνα να είναι ο καλύτερος τεχνίτης επισκευής επαναφοράς μαθηλωμάτων χωρίς βαφή. Βλέπεις αφεντικό, δεν μπορεί να με μαλώνει. Πάμε να δούμε. Κάτσε, το... δούμε δεύτερο λάθος. Σιγά, δεύτερο λάθος. Άλλο χρώμα είναι όμως. Δεν κατάλαβα τι είναι. Σταμάτα, ρε. Κοιτάξτε. Εδώ τι γίνεται. Εδώ τι γίνεται. Έτρεψα. Συλλή, τι έκανες τη σηκοντά το Εγώ νόμιζα ότι αν τρέξει, δεν πειράζει βασικά. Νόμιζα ότι αν βάλουμε παραπάνω βογιά, καλύτερο για τον πελάτη είναι. Εντάξει. Για να καλύψει όσο περισσότερο χρώμα. Έριξες πάρα πολύ κοντά το χρώμα. Η απειρία σου που μου είπες ότι παλιά μικρή έκανες γράφετε στους τοίχους. Γιατί τσιγκουνευόμαστε. Έγραφες τον έρωτά σου, το έδειξες και στα χαρτιά κιόλας εκεί πέρα. Κάτι καρδούλες, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Τσιγκουνευόμαστε. Μόνο που δεν έγραψες τα αρχικά του δικού σου εκεί πέρα, να μάθουμε ποιος είναι. Δεν είχα, γιατί αν είχα θα το έγραφα. Δεν μπορεί. Μια τόσο όμορφη κοπέλα την πολιορκούν τόσοι άντρες. Θα βγάζεις ειδήσεις, μιλάμε, θα γίνει χαμός τα μεσημεριανά. Πες τα, βγάζεις ο καλύτερος, θα γίνεις δικός της άνθρωπος. Πάμε τρίτο λάθος. Μπορούμε. Έλα, δείχτω. Να το. Α, ναι. Γίνεται. Ωραίο, ωραίο. Έχει σημασία αυτό. Εσύ βάφεσαι. Όχι, πρέπει να είμαστε όμορφοι για τους πελάτες. Για να θέλουν να προτιμούν εμάς, να έρχονται να φτιάχνουν τα αυτοκίνητά μας εκεί. Εντάξει, οι άντρες που έχετε πού να βαφτούνε. Εννοείται πως η γυναίκα θα βαφτεί. Εντάξει, εκεί πέρα δεν είναι μαγαζί όμως που κάνουμε ομορφιά στο πρόσωπό μας. Κάνουμε ομορφιά στο αυτοκίνητο. Μα όχι, μα αν μας δουν εμάς κουκλάκια θα πιστέψω να κάνουμε και τα αυτοκίνητα κουκλάκια. Εντάξει, δεν είναι. Άρε συνειρμός, Όταν θα έρθει στο μαγαζί να πιάσει δουλειά σε μένα, θα σου πω τα είδη marketing. Μην στεναχωριέσαι, εσύ κύριε στα marketing από εδώ, θα σου πω το άλλο marketing. Τι πρέπει να κάνουμε. Τι άλλο δηλαδή, γιατί είναι το μυστικό, γιατί δεν τα άμαθα όλα την πρώτη μέρα. Αχ, αυτό το άμαθα τι είναι, ξέρεις τι είναι. Όταν το παρακάνεις με αυτό εδώ το εργαλείο. Κάτσε ρε παιδί μου με τα σίδερα, κάτσε να βγάλουμε κανένα μάτι. Ακού, το άμαθα. Κύριε Μάνο, να μου πείτε κι εσείς. Εδώ. Όταν εδώ το παρακάνεις. Και βγει εδώ ένα βαθμό. Ένα βυζάκι. Παίρνουμε αυτό το εργαλείο. Παίρνουμε αυτό εδώ και ένα σφυρί. Μπράβο, να κοίτα πώς μαθαίνει. Πρέσκε το χέρι, πρέσκε να σπάσει νύχη γιατί έχει 10 ευρώ. Ναι, και το πατάμε εδώ και. Φεύγει το βυζί. Θα γίνουμε σάλες. Βυζάκια στη λαμβάνη. Γίνεται τέλειο. Μετά την πλαστική λοιπόν για την αύξηση στήθους. Έρχεται εδώ κόβουμε βυζί. Και κατεβάζουμε το βυζί. Ναι, αφού κόψαμε την πλαστική πάμε και στο βυζί. Δεν έχει θέμα. Λοιπόν, πιστεύετε ότι μπορεί να επισκευαστεί αυτός ο προφυλακτήρας. Πιστεύετε όλοι ότι μπορεί να επισκευαστεί αυτός ο προφυλακτήρας. Πιστεύω όπου θα έχετε πάει το αυτοκίνητο όσο το επισκευάσετε, θα σας τον έχουν αλλάξει αυτό. Ούτε με το μακάκα δεν συνέχεια. Μέχρι σε λίγα λεπτά θα τον έχω επαναφέρει. Εγώ είμαι ο δάσκαλος της Έλενας. Και εγώ είμαι η μαθήτρια. Και παίρνω το παιχνίδι στα χέρια μου για να με βλέπουνε. Έρχομαι να βοηθήσω. Δώσε. Έλενα, ο άνθρωπος το φτιάχνει, μην το χάλασε την άλλη μεριά. Όχι, εγώ βοηθάω. Α, συγγνώμη, ναι, δεν κατάλαβα. Μέσα σε λίγα λεπτά. Και δεν έχω νερό να το κρυώσω εδώ πέρα, γιατί το στούντιο μη είπα. Εγώ γιατί να μην το κάνω με το χέρι. Για να μην σας κοροϊδεύουν στις αντιπροσωπείες. Υπάρχω εγώ, ο Μάνος ο Κορονέος. Δηλαδή σε μια αντιπροσωπεία Μάνου τι θα του λέγανε τώρα γι' αυτό. Άλλαγμα αυτό το προφυλακτήρα. Μέσα σε λίγο χρόνο επαναφέραμε το προφυλακτήρα. Θα ήθελα λίγο νερό, ρε Γιώργο, να μου δώσεις εδώ πέρα. Έχουμε καθόλου νερό. Να κρυώσουμε λίγο. Αυτό... Και ψιλοκαίγομαι κιόλας λιγάκι. Κάνω λίγο μασαζάκι και το έχω επαναφέρει. Το βλέπετε, ε. Δεν είναι παραμύθι. Μάνο, Τρίτη ξέρεις τι είναι χωρίς σήμερα. Χωρίς το χάρισμα, χωρίς τίποτα, ε. Μάνο, ξέρεις τι είναι, Τρίτη. Εδώ θα στραβώσω ξανά το καπό. Θα στραβώσω ξανά το καπό. Ναι, δώσε. Με βλέπει, κάμα, με βλέπει. Μην τρελαίνεσαι, σου λέω. Βλέπει. Ναι, δώσε άλλη μία. Περίμενε. Ναι, αλλά παίρνω το παιχνίδι, άντρε στα χέρια του τώρα. Έλα, Σπύρο. Δώσε βάρο. Έλα, Σπύρο, μαζί. Βάρο, έλα, Σπύρο. Θα σε ψυχώνω. Δώσε, Σπύρο. Δώσε. Δώσε. Κρατάω. Δώσε ακόμα. Έλα, γιατί τελειώνει ο χρόνο. Εγώ το έκανα πιο λεπτό. Αυτό στην αντιπροσωπεία μας κόστιζε
Ένα πεντακοσαρικάκι. Άλλο κακό. Άλλο κακό. Άλλο βάψιμο. Τρεις μέρες το αυτοκίνητο στο μαγαζί. Ενώ εμείς παραδίνουμε τα αμάξια αυθημερών. Και η Έλενα κόβει το βυζί. Και πάμε να δούμε σήμερα γιατί έχουμε. Τι έχουμε. Σ' αρέσει, εντάξει. Μ' αρέσει, αλλά όχι μόνο αυτό. Λάκης Λαζόπουλος, σ' αρέσει. Πολύ. Λατρεύουμε όλοι. Σήμερα με αυτά που έχουμε κάνει. Λαζόπουλος με αυτά που έχουμε κάνει, Σήμερα θα είμαστε σίγουρα μέσα. Πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε Λάκη Λαζόπουλο που σήμερα το βράδυ σίγουρα μας έχει μέσα στην εκπομπή. Είναι Λάκη Λαζόπουλο απόψε, αλλά θέλω πολύ να ευχαριστήσω θερμά και το Μάνο Κορονέο που ήταν το μεγάλο αφεντικό για μία μέρα και μου έμαθε τόσα πράγματα. Και είσαι υπέροχος, πού μπορεί να σε βρει ο κόσμος. Είμαι στη Λεωφόρο Σαλαμίνος 3 στο Κερατσίνι. Όλοι αναζητήσεις στο 11880. Μάνος Κορονέος, Olden Magic. Να ευχαριστήσω και τους δύο και να πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και σε λίγο πάλι κοντά σας.